Θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Θα πάμε σε μια σύνδεση με την παραλία της Καλαμάτας. Είναι η Γεωργία Νεογνωστοπούλου σε έναν εκπληκτικό χώρο στο Poseidon Ocean View. Καλησπέρα. Καλησπέρα Θέμη. Πραγματικά υπέροχος χώρος και όχι μόνο ένα ξεχωριστό τοπίο με πάρα πολύ ωραία φαγητά βραβευμένα από τον πλέον ειδικό στις γεύσεις. Βέβαια, λίγο έτσι βροχερή η βραδιά, αλλά δεν μας πτωεί. Και αν θέλεις, έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε με τον Δημήτρη τον Πιλιώτη. Γι' αυτό είναι ο λόγος. Πολύ βραβευμένος, καλαματιανός. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Poseidon Ocean View. Είναι αυτό που λέγαμε πιο πριν, ότι φέραμε το Μαϊάμι και κυριολεκτικά και στον καιρό. Τροπικό το κλίμα, all the way. Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Τέλος πάντων, θα το απολαύσουμε έστω και έτσι. Έστω και έτσι, έτσι. Να πούμε, κύριε Πιλιώτη, Θέμη, ο κύριος Πιλιώτης ετοιμάζει σπουδαία πράγματα και τα έχουμε δει ήδη όσο καιρό δραστηριοποιείται. Αυτό το καιρό είναι έτσι μια τάση που επικρατεί με τη μαγειρική και όλο και περισσότερος κόσμος παρακολουθεί από τις σειρές μέχρι μανία για να μαγειρεύει. Έχουμε λοιπόν αστέρια του MasterChef που είναι ακόμη σε εξέλιξη, που θα είναι αύριο αλλά και μεθαύριο. Να μας πείτε λίγο γι' αυτό και να πούμε και πώς έχουν τα πράγματα. Ήδη είμαστε στο καλοκαίρι, αν και έχουμε έτσι αυτό το. Εντάξει, δεν πτωούμαστε όπως είπατε. Ναι, το Σαββάτο και την Κυριακή θα είναι ο Νικήτας που είναι καλαματιανός και ο Γρηγόρης. Θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους παίκτες του MasterChef 6. Θα έχουμε ένα πολύ ωραίο διήμερο, θα περάσουμε ωραία, θα μαγειρέψουμε και θα έχουμε μια πολύ καλή βραδιά και τις δύο μέρες. Επίσης την Κυριακή θα έχουμε live την Κιάννα, η οποία επίσης είναι καλαματιανή. Είναι πολύ σημαντικό που ένας καλαματιανός επενδύει στον τόπο του, κάνει το κάτι παραπάνω, έχετε βραβευτεί στο εξωτερικό και όχι μόνο και το μοιράζεστε με τους καλαματιανούς και με τους επισκέπτες. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα για την Καλαμάτα? Κοίταξε, εκτός ότι την αγαπάμε γιατί είμαστε από εδώ, θεωρώ και υποχρέωσή μου όλη αυτή την εμπειρία που έχω, τη γνώση που έχω αποκτήσει αυτά τα χρόνια στο εξωτερικό, να προσφέρω κι εγώ με ό,τι δύναμη έχω και με ό,τι γνώση, όπως είπα και πριν, να προσφέρω στον τόπο μου και να δώσω αυτή την γαστρονομική απόλαυση στους συμπολίτες μας. Τι ξεχωριστό μπορεί να απολαύσει κανείς γενικά στο Poseidon και ειδικότερα τώρα αυτό το διήμερο που είναι και του Αγίου Πνεύματος αυτές οι ημέρες όπου θα έχουμε επισκέπτες? Μακάρι να βοηθήσει και ο καιρός. Σίγουρα το μενού μας είναι γαστρονομικό. Τα βραβευμένα μου πιάτα είναι πιάτα τα οποία αρέσουν σε όλο τον κόσμο. Θα δείτε θαλασσινές γεύσεις με επιρροές από Ιαπωνία και φυσικά από Αμερική. Είδα και κάτι φανταστικά γλυκά να πω, ζήλεψα. Ναι, είναι key lime pie το οποίο έχουμε σε σχήμα lime. Έχουμε ένα baked Alaska, αμερικάνικη επιρροή, η Αλάσκα που καίγεται, το οποίο είναι παγωτό με μια μαρέγκα, που βάζουμε φωτιά εδώ. Το μενού είναι πάρα πολύ ωραίο. Λέγαμε πριν, Θέμη, και στους τηλεθεατές, ξεκινήσουμε έτσι την ζωντανή μας σύνδεση, ότι έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι με και αρκετούς ξένους. Το γνωρίζει ο κόσμος όλο αυτό σαν εγχείρημα και το στηρίζει και το προτιμά, έτσι? Έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες. Βασικά, όλος ο Μάιος είχε πάρα πολλούς τουρίστες, αλλά έχουμε και πολλούς Αθηναίους από όλη την Πελοπόννησο και πάρα πολύ και από τη Βόρεια Ελλάδα, θα λέω, που έρχονται και μόνο να δοκιμάσουν το εστιατόριο. Είχα παρέα τις προάλλες, οι οποίοι ήρθαν μόνο και μόνο για να δοκιμάσουν εμένα. Οπότε είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Και είπαμε, φέραμε το Μαϊάμι στην. Μεταφορικά και κυριολεκτικά. Άρα όλο αυτό δίνει πολλά και στον τόπο και οικονομικά. Έτσι, η θέση εργασίας είναι. Σίγουρα, σίγουρα. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε εστιατόριο στο Miami Beach, το οποίο περνάει από εκεί όλος ο κόσμος από όλο τον πλανήτη. Και εκεί κάνουμε μεγάλη διαφήμιση στην Καλαμάτα και έχουμε καλέσει πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλοί κόσμος, γνωρίζοντάς μας ότι έχουμε εστιατόριο στην Καλαμάτα, θα έρθει από την Αμερική εδώ. Οπότε καταλαβαίνετε, είμαστε ambassador όχι μόνο της ελληνικής κουζίνας, αλλά και της Καλαμάτας γενικότερα. Έχετε μαγειρέψει μια και είπαμε γι' αυτό και να το πούμε στους τηλεθεατές, γιατί είπαμε λίγο για τις γεύσεις, για πάρα πολύ γνωστά ονόματα και του αθλητισμού και γενικότερα. Μαγειρεύω για το NBA στα επίσημα. Από εκεί έχουν παρελάσει όλα τα μεγαλύτερα ονόματα της Αμερικής. Τζένιφερ Λόπες, Ντρέικ, Ρίκι Μάρτιν, πολιτικές ηγεσίες και φυσικά οι NBA players που έρχονται στο εστιατόριό μου και έχω αποκτήσει φιλία πλέον με τα παιδιά. Είμαστε φίλοι, μιλάμε στο Instagram. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, τι καλύτερο ας πούμε, από όλα αυτά που αναφέραμε για να έρθει κανείς. Νομίζω ότι είναι αυτό. Ότι όποιος έχει βρεθεί στο Poseidon Ocean View και έχει τουλάχιστον γευθεί αυτές τις εξαιρετικές επιλογές από τον Δημήτρη Πιλιώτη, έχει καταλάβει ακριβώς το σε τι επίπεδο ο ίδιος έχει πάει πραγματικά τη γαστρονομία και πώς αποτελεί και τον πρεσβευτή της Μεσσηνίας και της Καλαμάτας γενικά στο εξωτερικό. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ.